κορίτσια, κοιμάστε. Πώς να κοιμηθούμε με αυτή την πριονοκορδέλα μέσα στο δωμάτιο. Σαν έχει καταπιεί κομπρεσέρ κάνει ο Χριστιανός. Σουτ καλέ. Τώρα σ' άκουσε. Αλλά αφού όσο του μιλάς και ρωτερεύει. Δεν θα τα αντέξω και δεύτερο νυχτέρι απόψε. Είναι και αυτά τα φιδάκια που με έχουν μαστουρώσει τελείως. Σταμάτα καλέ! Για να σταματήσει το ροχαλιτό θέλει πιο δραστικά μέτρα. Το πιο δραστικό από όλα να το πετάξουμε από το παράθυρο. Μα ρίτα να πετάμε από το παράθυρο ποιον ροχαλίζει. Εγώ τον Αριστίδη έπρεπε να τον είχα πετάξει από την πρώτη νύχτα του γάμου μας. Ε, κάνε κάτι βρε μπεμπέκα. Εμείς δεν έχουμε πείρα από άντρες που ροχαλίζουν. Ενώ από άντρες που δεν ροχαλίζουν έχουμε. Για να σταματήσει το ροχαλιτό πρέπει κάποιος να πάει να το σκουντήσει να αλλάξει πλευρό. Πήγαινε βρε Όλγα. Δεν μπορώ να βρεβαιώ, κατρέφουμε. Πώς θα σκουντήξω ξέναν άνθρωπο. Εγώ πώς θα σκουντούσα σε ένα γνωστό. Άσε, θα πάω εγώ. Τι έγινε, καλέ. Αχ, χτύπησε το μικρό από το δαχτυλάκι. Καλά, δεν είναι τίποτα. Βέβαια, για σένα βέβαια δεν είναι. Για μένα όμως είναι. Αχ, σαν κατεύτηκα. Τι το θέλαμε και ήρθαμε εδώ πέρα. Μισές θα φύγουμε από τον οροπό. Αυτό στο χαβά του. Σταμάτα, καλέ. Σταμάτησε! Άντε, πάμε ειρήνη στο κρεβάτι, γρήγορα κοιμηθείτε, πριν ξαναρχίσει. Καληνύχτα! Καληνύχτα! Α, τόσο απλό ήτανε! Πρέπει τώρα κάποιος να πάει να το ξανασκουντήσει, να αλλάξει πλευρό. Και τι θα γίνει, Μπεμπέκα, θα φυλάμε καραούλι όλη νύχτα να αλλάζουμε τον κύριο Στέλιο πλευρό. Εγώ ξέρω τον Αριστίδη, επειδή κοιμάται δίπλα μου, τον κλωτσάω. Στην παρούσα φάση αυτό είναι αδύνατο. Καμιά μας δεν διαθέτει τόσο μακρύ πόδι. Σκάσε, καλέ, πια! Κορίτσικη, σταμάτησε, εγώ κουφάθηκα. Σταμάτησε. Μπράβο, βρε Όλγα. Έχω ένα αλφα επιβάλλον. Κοιμηθείτε γρήγορα πριν ξαναρχίσει. Καληνύχτα. Καληνύχτα.